σήμερα όντως και στα σχολεία τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τιμούμε όλους εκείνους προφανώς τους αγωνιστές που στα δύσκολα χρόνια, στα μαύρα χρόνια της επταετής δικτατορίας επιδίωξαν να πολεμήσουν για τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Τιμούμε όλους εκείνους προφανώς τους αγωνιστές που φυλακίστηκαν, που εξορίστηκαν, που πέρασαν τα βασανιστήρια της ΕΑΤΕΣΑ. Και στα σχολεία σήμερα διεξάγονται οι καθιερωμένες εκδηλώσεις και γιορτές προκειμένου να τιμήσουμε την νεολαία, τους εργαζόμενους που αγωνίστηκαν εκείνη την περίοδο και όλους τους πολίτες, τους ανθρώπους που κατέβηκαν τον Νοέμβρη του 1973 στους δρόμους προκειμένου να πούν φτάνει πια. Και επειδή είπατε κι εσείς, αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας για το ποια είναι η επικαιροποίηση, αν θέλετε, εκείνης της περίοδου, εκείνων των ετοιμάτων. Και πώς τα παιδιά σήμερα αντλούν ενδεχόμενα ιδέες, έμπνευση από αυτά τα οποία έγιναν στο Πολυτεχνείο. Ναι, όντως το Πολυτεχνείο δεν μπορεί να μπει στο μουσείο και δεν μπαίνει στο μουσείο, αλλά από την άλλη έχει το δικό του το ενδιαφέρον και τη δική του την δυναμική. Το πώς σήμερα αυτό μεταφράζεται στα παιδιά, καταρχάς, και στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσπαθούμε ως εκπαιδευτικοί να προσαρμοστούμε με βάση την ηλικία τους στα γεγονότα εκείνης της περίοδου, και έχει μία, αν θέλετε, έντονη θελκτικότητα η γιορτή του Πολυτεχνείου, το αφιερώματα που κάνουμε στα σχολεία από την προσχολική αλλά και στα δημοτικά σχολεία, έχει μία έντονη θελκτικότητα, γιατί είναι τέτοια τα συναισθήματα που δημιουργούνται. Είναι το γεγονός ότι νέοι αγωνίστηκαν προκειμένου να πούν και το σύνθημα, το ψωμί παιδί ελευθερία, που ακούγεται πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά και στα ίδια τα παιδιά, και προσπαθούμε μέσα από αυτά και τα γεγονότα που εξελίχθηκαν και με απλές έννοιες να μεταδώσουμε ακριβώς το μήνυμα στα παιδιά ότι το ψωμί, η παιδεία, η δημοκρατία, η ελευθερία γενικότερα δεν είναι αυτονόητα πράγματα. Και καλούμαστε να υπεταπερασπιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες και ως αυριανοί πολίτες της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα μέσα στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο που ζούμε. Ωστόσο, κύριε Μακράκη, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι άλλαξαν οι εποχές. 50 χρόνια μετά υπάρχουν γενιές που πραγματικά αυτονόητο θεωρούν, έτσι όπως λειτουργήσαμε και εμείς ως μεγαλύτεροι, ότι θα υπάρχει και το ψωμί και η παιδεία και η ελευθερία. Και σήμερα που αυτές οι γενιές με αυτό που καλλιεργήσαμε καλούνται να το υπερασπιστούν, εκεί τα βρίσκουν λίγο πιο σκούρα, ναι. Έτσι όπως το λέτε είναι, γιατί από γενιά σε γενιά προφανώς διαφέρει και στην εξέλιξη των γεγονότων και στην εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας, και συμπληρώνεται μισός αιώνας από αυτά τα γεγονότα. Κατά συνέπεια προσπαθούμε ακριβώς να αποτυπωθεί αυτό στη συνείδηση των παιδιών, ότι κάποιοι αγωνίστηκαν για να υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία και θεσμοί, κάποιοι αγωνίστηκαν για να υπάρχει παιδεία και να υπάρχει και δουλειά, εργασία με δικαιώματα, και γι' αυτό ακριβώς και είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες, γιατί μεταδίδουμε και στα παιδιά ότι δεν είναι αυτονόητο ότι όλα τα παιδιά, όλες οι οικογένειες περνούν το ίδιο, έχουν τις ίδιες δυνατότητες, έχουν καθημερινά φαγητό στο σπίτι. Υπάρχει, γιατί πρέπει αυτό να αντανακλά και στα μάτια των παιδιών, ότι δεν είναι αυτονόητο ότι κάθε οικογένεια έχει το φαγητό στο σπίτι, ότι κάποιοι μοχθούν για να έχουν φαγητό στο σπίτι, κάποιοι μόχθησαν στο παρελθόν και πρέπει και σήμερα να αγωνιστούμε για να υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία, να έχουμε δηλαδή το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, και να έχουμε και τη δημόσια παιδεία, και όλα τα παιδιά ισότιμα να έχουν εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους, να έχουν
το κτίριο με όλες τις δυνατότητες εκείνης της σύγχρονης εποχής. Να παλεύουμε δηλαδή για ένα σύγχρονο σχολείο με δικαιώματα, με μόρφωση για όλα τα παιδιά. Όλα αυτά νομίζω ότι μπαίνουν στη σημερινή συζήτηση και, και στο αποτύπωμα, θέλετε, των εκδηλώσεων και των εορτών που γίνονται και στα δημόσια σχολεία της χώρας, είτε αυτά αφορούν την πρωτοβάθμια είτε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και προσπαθούμε λοιπόν να μεταδώσουμε όλες εκείνες τις θετικές αξίες από την εξέγερση και τα νοήματα που εκπέμπονται από το Πολυτεχνείο. Εγώ το τελευταίο που ρωτώ είναι, τα ίδια τα παιδιά οι μαθητές με αυτά τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε από τη δική σας την πλευρά, τι είναι αυτό που αντιλαμβάνονται και πώς αυτό το μεταφράζουν στην καθημερινότητά τους, στην πρακτική τους, μέσα στο σχολείο, και αν υπάρχουν αναφορές και εκτός από το σχολείο, στο σπίτι τους? Νομίζω ότι τα παιδιά, μίλησα και προηγουμένως για μια έντονη θελκτικότητα που έχουν για αυτή τη γιορτή, γιατί ακουμπά ακριβώς ότι αυτά ήταν κάποια άλλα παιδιά, λίγο μεγαλύτερα, που αγωνίστηκαν για τις αξίες που μιλήσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Και νομίζω αντιλαμβάνονται ακόμα και σε μικρές ηλικίες ότι το σύνθημα που φωνάζουν και θα φωνάξουν σήμερα τα παιδιά στις γιορτές, το ψωμί, αυτό το περίφημο ψωμί, παιδεία, ελευθερία, συνειδητοποιούν και νομίζω και στην καθημερινή τους πράξη βλέπουν, νομίζω ότι τα παιδιά πλέον έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες στο να πουν τη γνώμη τους, να εκφράσουν την γνώμη τους, έχουν μεγαλύτερη, αν θέλετε, οριμότητα σε κάποια πράγματα, και αυτό νομίζω είναι μια κατάκτηση της εξέλιξης της κοινωνίας, της σημερινής, αν θέλετε, των σημερινών δυνατοτήτων που έχει το ίδιο το σχολείο, να μορφώσει τα παιδιά ολόκληρα, και νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται και στην καθημερινή τους πράξη, δηλαδή να εκφράζουν την άποψή τους, να βάζουν τα όρια τους και να προσπαθήσουμε και εμείς να τους γαλουχίσουμε σε μια διαδικασία ότι θα πρέπει να αγωνίζονται καθημερινά και σήμερα και αύριο ως πολίτες για τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ίδια τους τη ζωή, τα όνειρά τους, να παλεύουν καθημερινά, να αγωνίζονται καθημερινά για τα ζητήματα της παιδείας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν, μάλλον διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία τέτοιου είδους νοήματα, τέτοιου είδους αξίες. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από το 984. Καλημέρα.